Τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, τον Ανδρέα Δημητρίου. Γεια σου Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέλλα, σε συνέχεια στους ακροατές. Ήθελα να αρχίσουμε από το θέμα των κριτηρίων, γιατί είχαν γίνει και εκδηλώσεις το προηγούμενο διάστημα, την περασμένη εβδομάδα, και από ό,τι καταλαβαίνω ήταν και επιτυχημένες. Έχει επιτευχθεί ο στόχος δηλαδή και σε σχέση με την παρουσία του κόσμου και όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Θα θέλαμε όμως και την επίσημη τοποθέτηση για αυτό το θέμα και πού βρίσκεται γενικότερα η διαδικασία για τη συλλογή των χρημάτων που θέλετε. Απλά Στέλλα, κάνω μια παρένθεση πρωτού μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω το τμήμα παιδόσφαιρας δικαιούται να ξεκινήσουμε τις τοποθετήσεις μας από την επιτυχία που έχει σημειώσει. Έχει κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα, για δεύτερη φορά στην ιστορία του και διεκδικεί και τον double στον τελικό του κυπέλλου, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη η ομάδα μας με την ΑΕΚ Καραβά. Η ομάδα της παιδόσφαιρας έχει κατακτήσει για το Super Cup στην αρχή της σεζόν. Συνεπώς, εάν καταφέρουμε να κατακτήσουμε το κυπέλλο, τότε θα σημαίνει μια τεράστια επιτυχία για το τμήμα. Επίσης, να πούμε πως η ομάδα παιδόσφαιρας τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί 22 συνεχομένων νικών σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις και είναι αποφασισμένη να κυνηγήσει το ιστορικό ρεκόρ που κατέχει ανόρθωση σε σερί νικών πέραν των 50 νικών, το οποίο υπάρχει από την δεκαετία του 80. Οπότε, λέμε ξανά συγχαρητήρια σε όλους όσους αποτελούν το τμήμα παιδόσφαιρας για αυτή τους την τεράστια επιτυχία. Έχουμε ακόμη δύο εντός έδρας παιχνίδια. Το επόμενο δηλαδή έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή στο Στάδιο Λευτερές στις 8 το βράδυ. Και θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συντελεστές αυτής της επιτυχίας με ένα γεμάτο στάδιο και στα δύο αυτά παιχνίδια. Να πούμε ότι έχουμε και εκπομπή αργότερα στις 3 και θα έχουμε ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ γενικότερα για τα άλλα αθλήματα στον σταθμό και θα έχουμε και μετά τις 3 την εκπομπή. Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε και στα κριτήρια. Ναι. Ναι. Πάμε και στα κριτήρια, Στέλλα. Είναι γεγονός ότι έχουμε καλύψει αρκετό δρόμο αυτό το μήνα. Μας μένουν ακόμη μερικές μέρες. Και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, τότε θα καταφέρουμε να περάσουμε και αυτό το ψηλό εμπόδιο. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στον βαθμό που το είχε ανάγκη η Ομόνια. Όμως θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί και για τις επόμενες μέρες, προκειμένου να μπορέσει το σωματείο να ανταποκριθεί θετικά στις οικονομικές του υποχρεώσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια της UEFA. Και επί της ευκαιρίας εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες στους φίλους της Ομόνιας που συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια για τα κριτήρια και να επαναλάβουμε πως είμαστε κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο μας, όμως δεν τον έχουμε επιτύχει ακόμη. Για να τα καταφέρουμε χρειαζόμαστε και τις επόμενες μέρες την ίδια θετική ανταπόκριση. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει ικανοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω, Ανδρέα. Συνεχίζεται όμως η προσπάθεια, θα έχετε και άλλες εκδηλώσεις και από ό,τι μαθαίνουμε πάνε πάρα πολύ καλά και τα διαρκείας, έτσι. Ναι, είναι όπως σας το έχω πει προηγουμένως, Στέλλα, δηλαδή ο κόσμος ανταποκρίνεται στον βαθμό που τον είχε ανάγκη η Ομόνια. Είχε καθοριστεί ένας συγκεκριμένος αριθμός για διάθεση εισιτηρίων διαρκείας για τον μήνα Μάρτιο και πλησιάζουμε σε αυτόν τον αριθμό. Στα χίλια διαρκείας, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αισιοδοξούμε πως μέχρι το τέλος, την τελευταία μέρα υποβολής του φακέλου, θα μπορέσουμε να καλύψουμε τον στόχο που είχε θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Μάλιστα. Πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Απλά θέλω να αναφέρουμε πως την Τετάρτη θα γίνει μια ανοιχτή συγκέντρωση στο σύνδεσμο φιλάθλων Λάρνακα Αμοχώστου την ερχόμενη Τετάρτη. Από τις 4 το απόγευμα θα υπάρχουν στο χώρο κατάστημα της Green Boutique και συνεργείο διάθεση εισιτηρίων διαρκείας. Μετά από τις 7 και έπειτα θα μιλήσουν στον κόσμο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα δώσουν το παρόν τους και ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Ωραία. Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία, τι γίνεται?
Ναι, σήμερα το απόγευμα επαναρχίζουν οι προπονήσεις μετά το ρεπό που υπήρχε την Κυριακή. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι τρεις Κυπροί διεθνείς, ο Οικονομίδης, ο Παναγή και ο Δοργαλίδης, όπως και ο Σκέμπρη που ήταν με την Εθνική Μάλτας. Εκκρενεί ακόμη επιστροφή των Κύρμ και Καρλίτος. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές αναμένονται Τετάρτη ή Πέμπτη το αργότερο να ενσωματωθούν στις προπονήσεις της ομάδας. Επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή ο Νούνο Ασίς που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, όπως και ο Ράμος που εξέδισε την ποινή από την κόκκινη που είχε δεχτεί στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Χριστοφή θα είναι εκτός για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως εκτός θα είναι οι Οικονομίδης, Μαρκάσα και Χαφές που έχουν κίτρινες κάρτες. Οπότε έχουμε σίγουρα τέσσερις απουσίες και από εκεί και πέρα σήμερα και αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Μπεμπέ, τον Παλιμάγκα και τον Φλωρέσκο. Είναι τρεις παίκτες που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας τους και ανάλογα με το πώς θα νιώθουν αυτές τις μέρες θα δούμε κατά πόσο θα προλάβουν το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Θα δοκιμάσουν έτσι να ανεβάσουν ρυθμούς. Είναι καλύτερη η κατάστασή τους? Ναι, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ήδη νιώθουν ότι θα προλάβουν. Είναι αισιόδοξοι δηλαδή. Οπότε θα δούμε, Στέλλα. Mm. Πάντως, εάν δεν είναι απολύτως έτοιμοι, θα πάρουν ακόμη λίγες μέρες χρόνο. Mm-hmm. Διότι ακολουθούν εξαιρετικά σημαντικά παιχνίδια και θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι υγιέστατοι σε αυτήν την τελική ευθεία της σεζόν. Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Ανδρέα, για τον Νίκο Νταμπίζα. Πότε τον περιμένετε τελικά στην Κύπρο, αυτή την εβδομάδα? Ναι, ο κύριος Νίκος Νταμπίζας θα αναμένεται την Τετάρτη στην Κύπρο για την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ομάδα μας και για την ανάληψη των καθηκόντων που απορρέουν μέσα από τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε για τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια.